Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση μνήμης και προσφυγιάς που διοργανώνει ο Σύλλογός μας για τα 91 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα θα παρακολουθήσετε ένα αφηγηματικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα με τίτλο «Οι πατρίδες των προγόνων μας» που ετοιμάσαμε για σας. Τα κείμενα, όπως και τη σκηνοθεσία, επιμελήθηκαν μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου. Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, κύριος Μπακογλίδης Θεοδόσης. Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Καθαριότητας, κύριος Φωτόπουλος Τηλιανός. Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κύριος Σαμπατζίδης Ματθαίος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Καρυπίδης Φίλιππος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Ζαχαριάδης Νικόλαος. Η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κυρία Αντωνούδη Ολυμπία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης. Η Ένωση Ομογενών Εκκωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλίστη. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, κύριος Φαγαντίδης Επαμεινώνδας. Ο Πρόεδρος των Μικρασιατικών και άλλων προσφύγων, το Φανάρι Διαβατών, κύριος Βασίλης Καραμανλής. Ο Πρόεδρος της Καλαθοσφαιρικής Ομάδας Νέας Κρίνης, κύριος Πάπας Θωμάς. Παρακαλώ πολύ τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, κύριο Σταμάτη Βαρυπάτη, να έρθει στο βήμα. Σεβαστέ Πατέρα, αξιότιμοι προσεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέρασαν 91 χρόνια από τα τραγικά γεγονότα του 1922, τη Μικρασιατική καταστροφή, τη μεγαλύτερη καταστροφή που έπληξε τα τελευταία χρόνια τον Ελληνισμό. Άκουσα τον πιο σπαρακτικό θρήνο για τον Ελληνισμό που είχε δολοφονηθεί, για το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, για τις κατεστραμμένες πολιτείες, για τον πνιγμό μέσα στο αίμα πολιτισμού 3.000 ετών, για το απέραντο Βυζαντινό κράτος που μονοκοντιλιάς είχε εξαφανιστεί κάθε ανάμνησή του από το χάρτη της Σιφηλίου. Τα λόγια του Οκτάβιου Μερλιέ συνοψίζουν την τραγωδία της Μικρασιατικής καταστροφής. Η τραγωδία του 1922 αποτέλεσε τον επίλογο του δράματος που είχε αρχίσει πριν από μία δεκαετία, όταν οι τουρκικές αρχές έδεσαν σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου των Μικρασιατικών παραλίων, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Με τα αποκαίδια της Σμύρνης και το κύμα της απεγνωσμένης φυγής, η πολιτική της εθνοκάθαρσης έφτανε στον τελικό της θρίαμβο. 700.000 νεκροί, 1,5 εκατομμύριο ανθρώπινες ψυχές υποχρεώθηκαν να ξεριζωθούν από τα μέρη τους και να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς στη μητέρα Ελλάδα. Ερήμωσαν και σώπασαν οι πανάρχες πατρογονικές εστίες. Ερήμωσε από Έλληνες και σώπασε η Μικρασία. Έσβησαν οι φάροι του ελληνισμού και της ορθοδοξίας που επί αιώνες έδιναν το φως του πολιτισμού, του αρχαίου και του βυζαντινού στην ανθρωπότητα. Μια αχόρταγη θηριωδία κατασπάραξε τα ελληνικά χωριά και τις πολιτείες των προγόνων μας, βάζοντας τέλος στην τρισχιλιετή ελληνική παρουσία στις πατρογονικές εστίες της Ανατολής. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφτασαν εδώ στη μητέρα Ελλάδα, κατατρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι από τις κακουχίες, μη καλοδεχόμενοι στην αρχή, έφεραν μαζί τους τα τρίσβαθα της ψυχής τους όλα αυτά που συνιστούσαν τον πολιτισμό. Ιδανικά, ήθη και έθιμα, παραδόσεις και τα εικονίσματα στον κόρφο τους. Οι καλοκάγαθοι και υπομονετικοί εκείνοι άνθρωποι της Ανατολής σφίξανε την ψυχή τους, πνίξανε τον πόνο τους και πέσανε με ζήλο στον αγώνα της επιβίωσης, της δημιουργίας και της προκοπής.
υπέφεραν, αλλά έσφιξαν τις γροθιές και στάθηκαν δυνατοί. Οι άνθρωποι αυτοί, εκτός από την κουλτούρα, την εξυπνάδα, την καλοσύνη, την ευγένεια, έφεραν μαζί τους και την επιχειρηματικότητα, τις τέχνες, το εμπόριο, δίνοντας μεγάλη όθηση και νέα πνοή στη δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία που λόγω των μακροχρόνιων πολέμων είχε καταρρεύσει. Κατάφεραν πολύ γρήγορα να σταθούν στα πόδια τους, να χτίσουν ξανά τη ζωή και τα σπιτικά τους. Μεγάλωσαν με αξιοπρέπεια τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Χρυσοί νικητές της ζωής, μετέδωσαν στα παιδιά τους τη μουσική, τα τραγούδια, τις γεύσεις, τις μελωδίες, τα ήθη και έθιμα ενός πολιτισμού που ποτέ δεν παραδόθηκε, αλλά συνέχιζε να ζει χάρη σε όλους τους πρόσφυγες. Εκλεκτή προσελκυμένη μας. Αύγουστος 2013. 91 χρόνια μετά, η καρδιά μας, η ψυχή μας ολόκληρη και η σκέψη μας απλώνεται στα παράλια της Ιωνίας, στις ματωμένες ακρογιαλιές της Μύρνης και των άλλων πατρίδων της Ανατολής. Εκεί όπου είναι η τάφη των προγόνων μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από την αντικρινή ακτή. Αυτούς που άφησαν τα κόκαλά τους στα αγιασμένα χώματα της μικρασιατικής γης. Εμείς παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς προσφύγων δεν παραδίδουμε στη λύθη τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Δεν θα λησμονήσουμε. Δεν θα πάψουμε να μιλάμε για σένα Μικρασία. Ποτέ. Είσαι η πατρίδα μας. Ζεις μέσα μας. Κουβαλάμε στις φλέβες και στις σάρκες μας λίγο από το χώμα και το νερό σου. Ύλη και πνεύμα δικό σου είμαστε, που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά, φτάνει σε εμάς και θα περάσει αύριο στα παιδιά μας. Απ' την ιδέα σου αντλούμε παράδειγμα, το μεγαλείο των σοφών σου, οι γραφές των μεγάλων εκκλησιαστικών πατέρων σου, το κάλος των πόλεών σου, το καθαρότατο φως σου. Η δόξα του παρελθόντος σου σταλάζει στην ψυχή μας περηφάνεια, γνώση, σεβασμό, ευθύνη, ευγένεια και σηματοδοτεί την πορεία μας στο μέλλον. Είμαστε εδώ για να σε τιμούμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε όλους για την τιμή που μας κάνετε να βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Καλαμαριάς κύριο Θεοδόση Μπακογλίδη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για τη στήριξη που μας παρέχουν κάθε χρόνο στην υλοποίηση της επιτυακής μας εκδήλωσης. Τους δασκάλους μας, Ανδρέα Παπουκίδη και Πέτρο Παπαϊμανουήλ. Τους χορευτούς και χοροδούς μας, τους αφηγητές, τα άτομα που παίρνουν μέρος στις βάρκες για την αναπαράσταση του διωγμού των προσφύγων και όλα τα μέλη του Συλλόγου που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωσή μας. Επίσης, ευχαριστούμε το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της 4Ε που καλύπτει τηλεοπτικά την εκδήλωσή μας. Να είστε όλοι καλά. Την εκδήλωσή μας επίσης τιμούν με την παρουσία τους ο πατέρας Παντελεήμονας και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, κύριος Σωραήλογλου. Θα παρακαλέσω πολύ τον Δήμαρχο Καλαμαριάς να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι και εγώ που μαζί με εσάς συμμετέχουμε σε αυτήν την απόψινή βραδιά. Μια βραδιά μνήμης και τιμής, μια βραδιά με αναφορά στα γεγονότα του 22 των αλυσμόνιων των πατρίδων. Εγώ προσωπικά, όσο και συνάδελφοί μου από το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλουμε να συγχαρούμε τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλα τα μέλη του Συλλόγου Αγία Παρασκευή, διότι πραγματικά διοργανώνουν κάθε χρόνο τέτοια μέρα την απόψινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση, φίλε Πρόεδρε, που έχει γίνει θεσμός για τα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου μας και μια εκδήλωση που γυρίζει το ρολόι του χρόνου 91 χρόνια πίσω
και φέρνει στη μνήμη μας στιγμές της ξενιτιάς και του ξεριζωμού. Κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης είχε πει: «Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον». Και εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη μας στα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της χώρας μας, εάν θέλουμε να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Λαός που δεν έχει ιστορική μνήμη, δεν έχει μέλλον. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή ξυπνούν μνήμες από το παρελθόν, αλλά κυρίως μεταλαμπαδεύουν την ιστορική μας γνώση στις νεότερες γενιές, κάτι που είναι το ζητούμενο στις μέρες μας. Η ιστορία γράφεται και ξαναγράφεται και επαναλαμβάνεται σαν άκουσμα και σαν ανάγνωσμα. Και αν δεν γνωρίζεις καλά την ιστορία σου, είσαι καταδικασμένος κάποια στιγμή να την ξαναζήσεις. Απόψε, εδώ σε αυτόν τον τόπο, δίπλα στη θάλασσα, συνδέουμε το παρελθόν με το μέλλον. Απόψε θα ζήσουμε κάποιες στιγμές από την ιστορία του ξεριζωμού και της προσφυγιάς από τις αλυσμόντες πατρίδες. Ο ξεριζωμός έκοψε τη ζωή των Ελλήνων στα δύο. Από τη μία η πατρίδα, με τις λύπες, τις χαρές, τα όνειρα και με όλα τα αγαπημένα πρόσωπα γύρω τους. Από την άλλη η Ελλάδα, γεμάτη πίκρα, πόνο, δάκρυα και νοσταλγία. Μια νοσταλγία που σκίαζε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους, και τις καλές και τις κακές. Στις καλές, η χαρά εκεί θα ήταν πιο τρανή. Στις κακές, η λύπη εκεί θα ήταν πιο αλαφριά. Γιατί, σύμφωνα με την τελευταία φράση όλων των αφηγήσεών τους, στην πατρίδα ούλα ήτανε αλλιώς. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να συμπεράνω ότι όταν η ζωή των ανθρώπων ανατρέπεται, χάνονται αρμονικές κοινωνικές σχέσεις, συνήθειες, αλλάζει το βασικό βιωτικό επίπεδο ζωής, τότε πώς να μην διαμορφωθούν νέες αντιλήψεις, πώς να μην χαθούν ανεκπλήρωτες προσδοκίες, πώς η σκληρή πραγματικότητα να μην επιβάλλει τον μόχθο της επιβίωσης στην καινούρια του ζωή. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, έχουμε την ανάγκη να δίνουμε ξανά και ξανά νέο νόημα στα οράματά μας. Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς σεβασμό στην κληρονομιά που μας έδωσε η ιστορία και η φύση. Χωρίς σεβασμό στους ανθρώπους που έζησαν και ζουν στην Ελλάδα. Χωρίς ελπιδοφόρα προοπτική που να ξαναζωντανεύει την κοινωνία μας. 91 χρόνια μετά, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν ξεχνούν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το ταξίδι μας θα μας οδηγήσει στην πέρα μεριά του Αιγαίου, εκεί που γεννήθηκαν οι πρόγονοί μας, εκεί που περπάτησαν και ανδρώθηκαν, στα μέρη που αγάπησαν και πόνεσαν. Θα ταξιδέψουμε στις θάλασσες και στα λιβάδια που μόχθησαν και δημιούργησαν. Θα περιπλανηθούμε στις πόλεις και στα χωριά που κάποτε το ελληνικό στοιχείο τα κατέκλυζε. Θα γευτούμε τα μοσχοβολιστά φαγητά και θα μυρίσουμε τα αρώματα που γέμιζαν κάποτε τα σοκάκια και τους δρόμους των αξέχαστων πατρίδων μας. Οι μνήμες θα μας ταξιδέψουν σε έναν αξιοζήλευτο πολιτισμό και έναν απέραντο πολιτιστικό πλούτο. Σε έναν κόσμο που διώχθηκε και εγκαταλείφθηκε βία. Σε έναν κόσμο όμως που αναστήθηκε και ξαναγεννήθηκε μέσα από τις τάχτες του, σαν άλλος φοίνικας. Σε έναν κόσμο που δεν λησμόνησε ούτε για μια στιγμή τις ρίζες του. Οι πρόγονοί μας μετέφεραν σαν πολύτιμο θησαυρό τις συνήθειές τους, τους χορούς και τα τραγούδια τους, τα ήθη και τα έθιμά τους και μεταλαμπάδευσαν στις επόμενες γενιές την ιστορία των αλυσμόνητων πατρίδων μας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα τελούμε μνημόσυνο, ως ελάχιστο φόρο τιμής αφιερωμένο σε όλους αυτούς που έπεσαν και σε όλους αυτούς που ξεριζώθηκαν από τη ζεστή αγκαλιά της μικρασιατικής γης. Καλό μας ταξίδι.
σας δούμε, κι ήρθαμε να σας δούμε. Για μας, για μας, να ζήσει η συντροφιά μας. Για μας, για μας, να ζήσει η συντροφιά μας. Γεννήθηκα εδώ, στη Σαλονίκη, από γονιούς Σαλονικιού. Άμα εμένα η φύτρα μου δεν είναι από εδώ, κρατάω τις πατρίδες της Ανατολής, από εκείνα τα μέρη, τα μακρινά, τα καλοθύμητα. Ο ένας ο παππούλης μου, Θεός Κορέστον, γεννήθηκε μεγάλος και έζησε μέχρι το μεγάλο διωγμό στην παλιά Φώκια. Και χαγιάς ήταν ο κύρις του, και από όσα μου ιστόρισε, από τους πιο τρανούς του τόπου του. Ασλάνη του βουνούμα και του κάμπου γέννηκε από τα μικράτα του και σαθέργεψε και τράνωσε μέσα του η Ελλάδα, πολέμησε τον Τούρκο ίσα με το Σαγκάριο. Κι ύστερα σαν διώχτηκε, σαν και τους άλλους ξεριζωμένους Ρωμιούς, εδώ στην Ελλάδα ήρθε και ακούμπησε τον πόνο, τον καημό και την νοσταλγία του. Άμα κι ο άλλος από το σόι της μάνας μου, Βέρος Ανατολίτης ήτανε, καραβοκύρης, μα και καπετάνιος τρανός. Απ' τους λίγους μάστορες της πλανεύτρας θάλασσας, που ξεχώριζε για την καματεροσύνη και την καπατσιτά του στο πιο ονομαστό ψαροχώρι της Ανατολής. Αγία Παρασκευή το λέγανε τότε στο μικρό Ρωμιοχώρι, που ήταν δεν ήταν 3 χιλιόμετρα πιο ψηλά από το Τζεσμέ. Αμα και μένα καλέ η σκούφια μου, απ' τις πατρίδες της Ανατολής κρατάει. Κι όπως και η δική σου, έτσι αδάκι η δική μου πρόγονη, το ίδιο καμίνι της προσφυγιάς ζεματούσε την ψυχή τους. Όλοι τους ζήσανε με τον ίδιο πόνο στην ψυχή, με τα ίδια παραπονωμένα λόγια στα χείλη. Παραμύθια για βασιλιάδες και βασιλοπούλες, για μάγισσες και νεράιδες και άλλα τέτοια, κανένας δεν ήξερε να μου πει. Και πώς να τα μάθω. Όλοι γύρω μου, εδώ στη Νέα Κρίνη, πρόσφυγες ήτανε. Σαν έστεινες αυτοί, θα τους άκουγες ένα γκερεμέ μόνο για τις πατρίδες τους να μιλούνε. Έτσι τις μπολιάσανε μέσα μου και τις έμαθα κι εγώ από τα παιδικά μου. Γι' αυτές, άμα θέτε, μπορώ να σας μιλήσω. Και μολονότι δεν τις γνώρισα, μπορώ να σας τις περιγράψω όπως τις έγραψε στην πλάκα του μυαλού μου το κοντήλι από τα ακούσματά τους. Τα αλάτσατα βρίσκονται 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Τσεσμέ, δηλαδή της Κρίνης, και οφείλουν το όνομά τους στις αλικές της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Ιδρύθηκαν στα μέσα του 17ου αιώνα στην έφορη κοιλάδα Κουρμαλή. Γύρω στο 1645 με 1650 την κοιλάδα διαφέντευαν δύο Τούρκοι αγάδες, ο Τουργούτ Αγάς και ο Μεμής Αγάς. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εργατικών χεριών, κολίγων, έφεραν καλλιεργητές από τη Χίο. Αυτοί εγκαταστάθηκαν γύρω από τα κονάκια των δύο αγάδων, άλλοι στο βόρειο τμήμα, ιδρύοντας το συνοικισμό πάνω χωριό, και άλλοι στο νότιο τμήμα, ιδρύοντας το κάτω χωριό. Με τον καιρό, μεταναστευτικά ρεύματα από τη Χίο αρχικά, αλλά και από όλα τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά, πλήθυναν τον αριθμό των κατοίκων και συνέβαλαν στην άνθηση της περιοχής. Όταν έφτασαν στα Αλάτσατα, οι πρώτοι οικιστές από τη Χίο δεν βρήκαν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες καλλιέργειες. Έφεραν λοιπόν από την πατρίδα τους οποροφόρα δέντρα και πλούμισαν την περιοχή. Από την Παλαιά Φώκια έφεραν τα μαύρα σταφύλια, από τα Βουρλά τα Ροζακιά και από τη Σμύρνη τη Σουλτανίνα. Έτσι ξεκίνησε η προκοπή της πόλης. Ασχολούμενοι κυρίως με τη γεωργία, είχαν σαν κύριο προϊόν τη σταφίδα, η οποία εξάγονταν είτε από το λιμάνι της Αγριλιάς, είτε από το Τζεσμέ. Οι κάτοικοι, άνθρωποι βαθιά θρησκευόμενοι, αποφάσισαν μετά τη συμφωνία πανοχωριανών και κατοχωριανών να χτίσουν στη μέση των Αλατσάτων ένα ναό αφιερωμένο στην Παναγιά μας. Ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ναός Περικαλής, που αποπερατώθηκε στο 1805
είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια καινούρια συνοικία ανάμεσα στις δύο άλλες, η Μεσιανή. Κομψοτέχνημα του ναού, το μαρμαρόγλυπτο τέμπλο του, έργο του τινιακού γλύπτη Ιωάννη Χαλεπά. Όλες οι εικόνες στο διωγμό του 1914 αρπάχτηκαν από αγνώστους που πιθανολογείται ότι ήταν Γερμανοί αξιωματικοί που εκπαίδευαν το στρατό των Νεοτούρκων. Στην απογραφή του 1914 καταμετρήθηκαν 18.960 Έλληνες και 145 Τούρκοι. Ενώ σε αυτήν του 1921 καταμετρήθηκαν 9.950 Έλληνες και 50 Τούρκοι, μιας και η μισή περίπου μετά τα γεγονότα του 1914 έφυγαν για την Ελλάδα και δεν ξαναγύρισαν. Τα Αλάτσατα απέκτησαν το πρώτο κοινοτικό σχολείο μεταξύ του 1806 και 1810. Μέχρι το 1922 λειτουργήσαν εξατάξια αρεναγωγείο και παρθαναγωγείο, δύο νηπιαγωγεία και πιθανόνυμη γυμνάσιο. Οι άντρες, μετά τον γάμετο της ημέρας, αναζητούσαν τα δειλινά τη διασκέδαση στους καφενέδες. Οι γυναίκες στα καλοκαίρια περνούσαν το χρόνο τους στα μπουντιά ή στα πεζούλια στις εξώθυρες των σπιτιών τους, κεντώντας και κάνοντας πάντα το απαρότητο κουσέλι. Γνωστά για την τεχνοτροπία τους ήταν τα βαμβακερά υφάσματα που έφτιαχναν οι αλατσατιανές, οι γνωστοί αλατζάδες. Το χειμώνα γίνονταν οι βεγγέρες. Την τιμητική της είχε η ρακή και ακολουθούσε το βραδινό φαγητό. Ακολουθούσε διασκέδαση με συζητήσεις, χαρτάκι, αλλά και τραγούδια του τόπου και της εποχής. Πιο πέρα, μέσα στα καπηλιά και τα καφέ αμάν, ακούς τραγούδια όμορφα, το νου σου τον μεθάν. Το σαντουράκι έπαιζε και έκλαιγε το βιολί, σαν ο σκοπός το γύριζε στην αλατσατιανή. Κατά την κρύ από τη χιό στέκεται ο Τσεσμές, που φιωρισμένος έμοιαζε σαν να ήταν μπαχτσές. Το όνομά του τόλαβε από την ωραία βρύση, με το χωνευτικό νερό που η φύση είχε χαρίσει. Η βρύση βρίσκονταν εκεί, μπρος από τον Ταρσανά, έξω από το κάστρο το παλιό, κοντά στον Αρσανά. Βρύση και κάστρο ήτανε τα δύο μπλεγμένα σένα και στους αιώνες πορεύτηκαν, μαζί και αδερφωμένα. Η Κρίνη, που στα τουρκικά ονομάζεται Τσεσμές,
Ήταν έδρα επαρχίας και είναι κτισμένη στο μοχό του ομώνυμου κόλπου, στο δυτικό τμήμα της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Ήταν κτισμένος αμφιθεατρικά, με μέτωπο προς Τυχείο, ακριβώς απέναντι από την χώρα, από την οποία απέχει μόλις 8,5 ναυτικά μίλια. Λόγω του εξαιρετικού φυσικού λιμανιού, οι Γενουάτες έκτισαν ένα κάστρο με σκοπό την προστασία της εμπορικής σκάλας. Η περιοχή κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς και κατοικήθηκε από Ρωμιούς και Οθωμανούς, αλλά σε χωριστές κοινότητες. Παρόλο που ο τόπος δεν έχει ψηλά βουνά, το ψηλότερο σημείο του βρίσκεται στα 150 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, υπήρχαν στην περιοχή άφθονα νερά. Οι Οθωμανοί έκτισαν αμέσως μετά την κατάκτηση του τόπου μία μεγάλη κρίνη μπροστά στην προκυμαία στη θέση Ταρσανάς, η οποία φημίζονταν για το χωνευτικό νερό της. Εκεί κατέφευγαν οι ναυτικοί που περνούσαν τον Μπουγάζι για να ξεκουραστούν, να γεμίσουν τα πιθάρια και τις στάμνες τους, αλλά και να προμηθευτούν τα απαραίτητα εφόδια. Έτσι η βρύση δεν άργησε να γίνει ονομαστή και οι Οθωμανοί ονόμασαν τον τόπο Τσεσμέ. Η ελληνική ονομασία Κρίνη δόθηκε τον Νοέμβριο του 1806 από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως όταν ίδρυσε την Επισκοπή Κρίνης. Ο απλός κόσμος πάντα χρησιμοποιούσε το όνομα Τσεσμές, ενώ οι λόγοι και οι κληρικοί την ονόμαζαν Κρίνη. Η αλιεία και η ναυτιλία στην περιοχή καταγράφεται ιστορικά από τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο Τσεσμέ, αναδεικνύοντας το λιμάνι του. Κατά την περίοδο της γενουάτικης κυριαρχίας δημιουργήθηκε η σκάλα του Τσεσμέ. Από εκεί, σημαντικές ποσότητες προϊόντων μεταφέρονταν από την Ανατολή στα μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου και αντίθετα. Στην Κρίνη, ένα είδος αλιείας ήταν πολύ διαδεδομένο. Το ψάρεμα με τον ταλιάνι. Ωστόσο, το πιο συνηθισμένο είδος αλιείας ήταν η τράτα, που ψάρευε σε όλα τα μικρασιατικά παράλια, από το Αϊβαλί μέχρι το Κουσάντασι, αλλά και απέναντι στη Χίο, τη Λέσβο και τη Σάμο. Όμως και η γεωργία ήταν κυρία απασχόληση των Ρωμιών του Τσεσμέ, ιδίως η αμπελουργία και η σταφίδα, που ήταν το κύριο προϊόν των Εσπέριδων. Πέρα από την αξιοσύνη και την εργατικότητα των κρουνιωτών, στην άφθονη παραγωγή βοηθούσαν τα άφθονα νερά. Τα περισσότερα χωράφια ήταν ποτιστικά. Ζωογόνο νερό έρεε από πηγές και πηγάδια στις φλέβες των κλιματαριών. Η μεγάλη ανάπτυξη της αμπελουργίας έδωσε το έναυσμα στους πανέξυπνους Ρωμιούς να ασχοληθούν με το εμπόριο της σταφίδας. Έτσι οι φατόροι ταξίδευαν σε ολόκληρη τη Χερσόνησο, αγόραζαν σταφίδα και την προωθούσαν στην Ευρώπη, στη Μασσαλία, στην Τεργέστη, μέσα από το λιμάνι του Τσεσμέ. Οι Ρωμιοί της Ανατολής και ειδικά αυτοί της Ερυθρέας ήταν βαθιά θρησκευόμενοι. Ένας από τους Αγίους που τιμούσαν ιδιαίτερα ήταν ο Άγιος Χαράλαμπος, προς τιμή του οποίου οι Τσεσμελίδες είχαν αφιερώσει το ναό τους, που δυστυχώς πυρπολήθηκε από τους Τούρκους το 1823. Μόλις όμως ηρέμησαν τα πράγματα και άρχισαν από το 1829 οι κάτοικοι να ξαναγυρίζουν στο τόπο τους, ζήτησαν άδεια να ξανακτήσουν το ναό τους. Οι Τούρκοι δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να ικανοποιήσουν αυτή την επιθυμία. Όμως το μυαλό και η τόλμη ενός πανέξυπνου Ρωμιού, του καπετά Νικόλαου Ηλιάδη ή Τουρκολιά, που του χρωστούσε χάριου καπουδάν Πασάς, χάρισαν στον Τσεσμέ μια εκκλησιά καινούρια με μεγάλες για την εποχή διαστάσεις. Μετά τον κάματο της ημέρας στις απογευματινές ώρες, οι άντρες, κατά την αγαπημένη του συνήθεια, πήγαιναν στους καφενέδες των μαχαλάδων να πιούν νερακί, να καπνίσουν τον αργυλέ τους, να ξεκουκίσουν τον μπεγλέρι και να φιλοσοφήσουν γενικά τις εμπειρίες και τα βιώματα της καθημερινότητας και της συμβίωσης με τους Τούρκους. Αυτή η συνήθεια ήταν τρόπος ζωής, μια διασκέδαση, ένα κουβαρνταλίκι για όλους ανεξαιρέτως τους Ρωμιούς της Μικράς Ασίας. Οι γυναίκες από την άλλη περνούσαν το χρόνο τους μέσα στο σπίτι, με το νοικοκυριό, το μεγάλωμα των παιδιών και τη λάτρα γενικά της οικογένειας. Από τα πολύπειρα δάχτυλά τους έβγαιναν έργα τέχνης, πότε η φαντά στον αργυλιό, πότε οι πιτσιλίλεπτες δαντέλες
και πότε τσευρέδες πολύ, πολύ χρώμοι και καλοδουλεμένοι. Δουλειά και διασκέδαση ήταν για αυτές μόνο τα εργόχειρα. Καλαδέσα, γιος ο Θεός, γιο Μάριο, τον αγέξα, γιο Μάριο, να τον αμ, γιο Μάριο, γιο Μάριο, γιο, κι ο Νικολής μας φωνάξε ένα σκηνί ακόμα. Γιο, παιδιά μου, γιο. Η μάτσα πάει, γιο Μάριο, στο γυαλό. Και ποιος θα μας καλάρι, γιο Μάριο, κι ο Νικολής, γιο Μάριο, μας φώναξε, γιο Μάριο, να βγούμε από, γιο Μάριο, τα μπάρι, γιο Μάριο, γιο. Γιο Μάριο, γιο παιδιά μου, γιο. Γιο Μάριο, κι όποιος δε λέει, γιο Μάριο, θα σας το πω. Γιο Μάριο, ως κι ο Καραμ, γιο Μάριο, Βακυρής μας, γιο Μάριο, κι αυτός κακό, γιο Μάριο, μας θέλει. Γιο Μάριο, γιο Μάριο, θέλει πρωί. Γιο Μάριο, θέλει βράδυ. Γιο Μάριο, θέλει και με. Γιο Μάριο, σημέρι. Γιο Μάριο, θέλει και τα. Γιο Μάριο, μεσανύχτα. Γιο Μάριο, θέλει και χα. Γιο Μάριο, ρομέρι. Γιο Μάριο, γιο. Γιο Μάριο, γιο παιδιά μου, γιο. Γιο Μάριο, κι όποιος δε λέει, γιο Μάριο, θα σας το πω, γιο Μάριο. Κόρη κέρνα μας, που πρέπει να πεθάνει, κέρνα παπαδιά τα σήκικα παιδιά. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες, θα σου πάρω, θα σου μακιά και παντόφλες. Τον κόσμο αυτό που ζει, κέρνα μας κόρη, κέρνα μας. Μόνο τον τόπο πιάνει, έβγανα κέρνας, να καλό περνάς. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες, θα σου πάρω, θα σου μακιά και παντόφλες. Βάσανα πίκρες και καημοί, κέρνα μας κόρη, κέρνα μας. Εμένα ζήσω, πάντα να κερνάς, να καλό περνάς.
Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες. Θα σου πάρω πασουμάκια και παγκοφλές. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες. Θα σου πάρω πασουμάκια και παγκοφλές. Αγία Παρασκευή, Κιόστ. 3,5 χιλιόμετρα βόρεια του Τσεσμέ και ακόμα δυτικότερα από το Γκιούλμπαξέ έστεκε κάρτστρο άπαρτο της Ρωμιοσύνης κόρη της Άγιας Παρασκευής τρανό το ψαροχώρι. Αχ, ίντα να πω για το χωριό, ίντα να ιστορήσω την Άγια την Παρασκευή που θέλω να υμνήσω. Θυμάμαι τον παππούλη μου με δάκρυα στα μάτια να λέει για την πατρίδα του που του έκαμαν κομμάτια οι βάρβαροι οι αγαρινοί που όλα τα γκρεμίσαν και δεν αφήκαν τίποτα, ούλα τα μαγαρίσαν. Το χωριό βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Χερσονήσου της Ερυθρέας πίσω από τον όρμο Ταλιάνη, απλωμένο αμφιθεατρικά στον Κολπίσκο Γιαλουδάκι. Η ονομασία του χωριού οφείλεται στη βαθιά ευλάβεια και πίστη των κατοίκων που αφιέρωσαν στην προστάτηδα Αγία τους την πρώτη εκκλησία που κτίσανε, καθώς και το χωριό τους. Το χωριό κατοικούνταν εξ ολοκλήρου από χριστιανικούς πληθυσμούς. Γύρω στο 1810, στον πύργο του χωριού, κατοικούσε ο Τούρκος Πασάς και γύρω από τον πύργο σαν κολύγοι οι Ρωμνοί, οι οποίοι κρατούσαν την πίστη τους προσευχόμενοι στο εικόνισμα της Αγίας που είχαν τοποθετήσει ευλαβικά στην κουφάλα ενός δέντρου, αφού ο Πασάς δεν τους επέτρεπε να κτίσουν εκκλησία. Συνέβη όμως τότε να αρρωστήσει η μονάκριβη κόρη του Πασά και οι καλύτεροι γιατροί που κάλεσε να μην μπορέσουν να τη γιατρέψουν. Μια γριά χριστιανή που δούλευε κοντά του, του πρότεινε να ζητήσει τη βοήθεια της Αγίας Παρασκευής και να προσευχηθεί στο θαυματουργό εικόνισμά της. Πράγματι, μια και όλες οι άλλες προσπάθειες ήταν μάταιες, ο απελπισμένος Πασάς κατέφυγε στο εικόνισμα, παρακαλώντας για τη σωτηρία του παιδιού του. Η ίαση της κόρης του Πασά ήταν ένα από τα πολλά θαύματα της Αγίας, γεγονός που τάραξε τον Πασά και τον έκανε να σκεφτεί τη συμπεριφορά του απέναντι στους χριστιανούς κολλήγους του. Έτσι, όχι απλά επέτρεψε, αλλά και χρηματοδότησε την πρώτη ανέγερση του πρώτου ναού του χωριού, από τον οποίο πήρε και το χωριό το όνομά του. Η μνήμη της Αγίας γιορτάζονταν όπως και σήμερα στις 26 Ιουλίου με μεγαλοπρέπεια. Ο δεσπότης της Κρίνης ερχόταν από το ναό που κατακλυζόταν από πιστούς και το πανηγύρι της κρατούσε πολλές μέρες με ολονύχτια γλέντια. Οι θεοσεβούμενοι κάτοικοι το θεωρούσαν ασέβεια να λείπουν από το πανηγύρι της και οι καπεταναίοι πλήρωναν τους πιο ξακουστούς παιχνιδιατόρους της Μύρνης να παίξουν για να γλεντήσει ο κόσμος τη γιορτή της. Καθώς το δέσιμο των οικογενειών με τους συγγενείς και τους κουμπάρους ήταν στενό, πλήθος κόσμου ερχόταν τόσο από την Κρίνη όσο και από τις γύρω πόλεις και χωριά. Κάτω Παναγιά, Αλάτσατα, Ρεΐς Δερέ, Βατζίκι κλπ. Το χωριό αριθμούσε περί τα 600 σπίτια και τους 5.000 κατοίκους. Ασχολούντας η συντριπτική τους πλειοψηφία με το επάγγελμα του ψαρά και του ναυτικού. Τα 3/4 των ανδρών αλλά και των νέων από 12 ετών και πάνω ήταν ναυτικοί και μάλιστα οι περισσότεροι ψαράδες. Το υπόλοιπο 1/4 ασχολούνταν με τα επαγγέλματα της ξηράς. Περίπου 300 καΐκια μικρά και μεγάλα αριθμούσε το χωριό. Καραβόσκαρα, τρεχαντήρια, τσερκίνια, περάματα, ανεμότρατες, ψαροπούλες, μπάτελοι και μπομπάρδες ήταν ο στόλος του χωριού που όμοιός του δεν υπήρχε πουθενά, μήτε στη Μικρασία, μήτε στην Ελλάδα. Οι γυναίκες του χωριού ασχολούνταν μόνο με τα του οίκου τους, φροντίζοντας την πάστρα, την καθημερινή ετοιμασία του σπιτιού και τα παιδιά τους. Οι φαντίνες, για όσο χρονικό διάστημα οι άντρες έλειπαν από το χωριό, έβαζαν τσεμπεροσιά και άρχιζαν το πλέξιμο του διχτιού. Δεν έβγαιναν από το σπίτι ίσα με το τέλος του ταξιδιού, αλλά όταν επέστρεφαν, έβαζαν τα καλά τους για να υποδεχθούν στο ακροθαλάσσιο τον ξενιτεμένο κύρι τους ή για να πάνε στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
Στα χείλη Ρώμιο
πίσω την ελιά σου και τα χείλη σου. Βουρλά, χωριό τρανό, γεωργικό και από τα πιο ωραία, με παλικάρια όμορφα και από τα πιο γενναία, που για την παλικαροσύνη τους τα λέγανε μουρλά, μεγάλωσαν και ζούσανε στα ονομαστά βουρλά. Τα βουρλά βρίσκονται ανατολικά από τα Λάτσατα. Βόρεια των βουρλών και σε απόσταση 4 χιλιόμετρων βρίσκεται η σκάλα που υπήρξε και το επίνιό τους. Η ονομασία της πόλης αποδίδεται σε αριστοκρατική οικογένεια του Βυζαντίου, τους Βρουλάδες ή Βουρλάδες, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες της έκτασης αυτής. Γηγενείς από τις Κλαζομενές είναι οι πρώτοι έπικοι των Βουρλών, που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από τη Σκάλα στην Ενδοχώρα, δημιουργώντας την πρώτη μικρή πολύχνη. Κοντά σε αυτούς ήλθαν και άλλοι από τη Μητροπολιτική, αλλά και την Ισιωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα Πελοποννήσι, κυρίως πρόσφυγες από την Μάνη, αλλά και Ανδριώτες και Κυκλαδίτες. Η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν γεωργοί, ασχολούμενοι κυρίως με την αμπελουργία και την σταφυδοπαραγωγή. Βοηθούσε βέβαια σε αυτό ο κάμπος των Βουρλών, που ξεπερνούσε σε ευγωνία κάθε άλλη περιοχή της Μικράς Ασίας. Ο κάμπος ανερχόταν σε 90.000 στρέμματα. Όλοι οι δρόμοι ήταν λιθόστρωτοι, ενώ ο κεντρικός δρόμος, το Φαρδί Σοκάκι, ήταν στρωμένος με πλάκες τετράγωνες. Διέσχιζε μόνο τους Ρωμαίικους μαχαλάδες και πάνω σε αυτόν κινούνταν όλη η εμπορική ζωή των Βουρλών. Εκεί θα συναντούσε κάποιος όλα τα μαγαζιά, αλλά και τα γραφεία και τις αποθήκες των σταφυδεμπόρων. Οι Φατόροι αποτέλεσαν μια ξεχωριστή τάξη που ασχολήθηκε με το εμπόριο της σταφίδας. Κάθε Σεπτέμβρη, αφού τοποθετούσαν την επεξεργασμένη από τα εργοστάσια σταφίδα είτε σε ξύλινα κυβότια είτε σε σασάκους, τη μετέφεραν στο λιμάνι της Σκάλας των Βουρλών, από όπου με τα μεγάλα μπάρκα έφτανε σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Θα λέγαμε ότι τα Βουρλά τιμούσαν το τίτλο τους ως η κατά εξοχήν σταφυδοπαραγωγός πόλη της Μικράς Ασίας. Ο Μητροπολιτικός Ναός της κτίστηκε αρχικά τον 17ο αιώνα στη θέση που ένας βοσκός ανακάλυψε το αγίασμα και τη θαυματουργή εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ήταν τρίκλητη βασιλική, με το ύψος να μην ξεπερνά τα 3 μέτρα. Το τέμπλο ήταν ξύλινο και κοσμούνταν με πολύμορφα σκαλίσματα. Οι εικόνες ήταν σκεπασμένες μασημένια πουκάμισα και η πιο ονομαστή ήταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βουρλιώτισσας. Στα Βουρλά υπήρχαν ακόμα η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Καλού, αλλά και αυτή του Αγίου Γεωργίου του Αρφανού, κτισμένη από μανιάτες που ένιωθαν την ορφάνα του ξεριζωμού τους από την πατρική τους γη. Στα Βουρλά υπήρχαν δύο σχολεία, της Παναγίας στον απάνω μαχαλά και του Αγίου Γεωργίου στον κάτω μαχαλά, που λειτουργούσαν σαν αρεναγωγία. Το 1873 αναφέρεται η λειτουργία κινδύων παρθεναγωγίων. Μετά, σε οικόπεδο που δόρισε η Εκκλησία της Παναγίας και με την οικονομική συνεισφορά επιφανών Ρωμιών Βουρλωτών, καθώς και των εκκλησιών Παναγιάς Καϊγιώργη, κτίζεται και η Αναξαγόριο Σχολή, που είχε αρεναγωγείο και παρθεναγωγείο με νηπιαγωγείο, εξατάξιο δημοτικό και ημιγυμνάσιο, καθώς και το 1920 δημιουργείται νυχτερινή σχολή για μαθητές έως 35 ετών. Η Αναξαγόριο Σχολή, πριν την καταστροφή, έφτανε τους 2.000 μαθητές και μαζί με συνοικιακά δημοτικά σχολεία έφτανε τους 3.000. Μου φεγγούνε
Φίλιππον, σφίγω πολλά τη ζωή μου είσαι εσύ. Θέλω να σε κάνω τέρι, έλα πες το τέρι, έλα πες το ναι και εσύ. Η Σμύρνη μας ήταν στα χρόνια εκείνα η πιο τρανή και η πιο έμορφη πολιτεία που γνώρισε όλος ο Ντουνιάς. Ήτανε Ανατολίτισσα, μα και Ευρωπαία συνάμα, και μπρος στα κάλλη της καμιά δεν ζήγωνε κοντά της. Ο μύθος λέει ότι την ιδρύσανε οι Αμαζόνες και πήρε το όνομά της από τη βασίλισσά τους, τη Σμύρνα. Αχ, αυτή η Σμύρνη, με τη γοητεία και τις εμορφιές της. Τι παρανόμια θες και δεν τις δώσανε. Τι νύμφη της Ιωνίας, την είπανε, τι νύμφη του Ερμαίου, τι φιόρε του Λεβάντε. Θαρούσες πως από μόνη της ήταν ένα κράτος ολάκερο, που έκλεινε μέσα του τις πολιτείες των Ρωμιών, των Τούρκων, των Αρμενέων, των Οβραίων και των Φραγκολεβαντίνων. Κάθε Μιλέτη είχε τους δικούς του μαχαλάδες, με τους νόμους, τα αντέτια, τη γλώσσα και την ιστορία του Μιλετιού τους. Το Μιλέτη μας ήταν το πιο μεγάλο και το πιο τρανό στη φημισμένη Σμύρνη μας. Από τις 380.000 ανθρώποι που ήταν οι κάτοικοι της, οι 180.000 ήταν οι Ρωμνοί. Ούλα τα μαγαζιά, για ήτανε στις μεγάλες σοκάκες, για σε στενοσόκακα ή παρασόκακα, είχανε ταμπέλες και ρεκλάμες γραμμένες στα ρωμαϊκά. Η γλώσσα που ημιλιούντανε ήταν η ελληνικιά. Άμα δεν ήξερες ρωμαϊκά, δεν εμπόριες να συνεννοηθείς μέσα στη Σμύρνη μας. Γι' αυτό και οι τουρκαλάδες, από ζούλια θες, από φθόνο θες, γιαούρης απόλυ την ηλέανε. Και όχι άδικα, αφού το μεγαλύτερο μέρος της το πιάναν οι ρωμιομαχαλάδες. 20 ήτανε συνολικά και απλωνούντανε στο κέντρο της πόλης. Κάθε μαχαλάς ήτανε και μια ενορία. Κάθε ενορία είχε και από μια τουλάχιστον εκκλησιά, ταμένη στο όνομα κάποιου Αγίου της Χριστιανοσύνης. Κέντρο όλων των μαχαλάδων μας ήταν η Μητρόπολη μας, που η εκκλησιά της ήταν ταμένη στην Αγία Φωτεινή, μεγάλη χάριτσι. Στην πασιά στο αυλογύρι της εκκλησιάς μας υπήρχε το μεγάλο καμπαναριό της. Θα ήταν ίσα με 18 μπόγια ψηλό, και άμα το ξάνιες από κάτω προς τα πάνω, οι θόρυες πως οικουμπούσανε στα υψούρανα. Το έφτιαξε στα 1856 ένας δικός μας Μυρνιός, τζινιέρης το επάγγελμα, που τον ηλέγανε Λάτρη. Είχενε 5 ορόφοι. Στο δεύτερο από δάφτους είχε 4 τρούλους. Εκειδά υπήρχε μια αψίδα που ήτονε ανάγλυφη. Ήδειχνε το Χριστό μας που ικαθούντανε σε ένα πηγάδι και μια Σαμαρίτισσα, την Αγία Φωτεινή, που του ήδινε να πιει νερό. Στη κορφή του ένα σταυρός, πεσκέσε από το τσάρο της Ρουσίας, ήδειχνε σε ολάκερη τη Σμύρνη ποιος σήκανε το κουμάντο στην τρανή αυτή πολιτεία. Στα 1892
Ένας ειδικός μας, ο Ζάμπλουτος Ατζητήρης, που ήταν από το συνάφι των Κοϊμιτζίδων, είβανε και ένα σαάτι, ένα ρολόι, για να γλέπουν οι Σμυρνίτσοι ώρες. Α, κι άμα χτύπαγαν οι καμπάνες του, ηλολενούνταν οι Τούρκοι, όχι μόνο μέσα στη Σμύρνη, αλλά και στα Τροήρο χωριάτσι. Ανάμεσα αυτοί δύο λιμενοβραχίονες του Σολίμανου, πρώτες στο πορτρέτο της Σμύρνης μας, θα ιγνάντευες τσιμπλάβες κουρίτες των ρωμιών του Φασουλά και των κερασοχωριανών, που σαν γόνδολες ηλικνιζούντανε στου νερού το παιχνιδιάρικο άγγισμα. Λίγο παραπέρα, τα καραβάκια της γραμμής Σμύρνης Κορδελιό, μαζί με τσιμπομπάρδες, οι αριβάρανε κάθε τόσο και μεταφέρανε τσι ανθρώποι και ούλα του κόσμου τα καλά στο λιμάνι τσι πόλης. Ύστερης απλωνούντανε το κρυπίδωμα τσι προκυμαίας, το Κέ, που όμοια τσι πουθενά στο ντουνιά δεν είχενε δει ανθρώπου μάτι. Είπα για του Κέ το ακροθαλάσσι και ο νους μου ταξιδεύει στο πιο όμορφο κομμάτι της Σμύρνης μας. Εκεί δά ήταν η βιτρίνα τσι πόλης. Η προκυμαία είχε μήκος 3.325 μέτρα και φάρδος 30 μέτρα. Άμα ήπαιρνε στην προκυμαία αυτού ρολογιού την πλατέα και ανέβαινε προς το βορρά, πρώτον θα συναντούσε το Φραγκομαχαλά. Εκεί δά ξεφορτώνανε τα εμπορικά, οι παπόρες που τσιλέανε μπομπάρδες. Καρσί αυτό ο λίμανο ήταν οι Βερχανέδες, κάτι μεγάλα, τεράστια, τριώροφα, μακρόστενα χτίρια που μέσα τους στο ισόγειο είχανε μαγαζιά. Εκεί δά υπήρχανε και τα ναυτιλιακά πρακτορία. Από εκεί δά κινιούντανε όλη η εμπορική ζωή της πόλης. 800 μέτρα μάκρος ήταν ο Φραγκομαχαλάς που ήφτανε ίσα με το Κουμερκάκι και το πράσινο φάρο όπου τέλευε το Σολίμανο. Ύστερης από κοιδά και πάνω απλωνούντανε το αριστοκρατικό κομμάτι της Σμύρνης. Εκιδά που ητέλευε ο Φραγκομαχαλάς, αρχίνευε ο Φασουλάς, ο Ρωμαίκος Παλικαρομαχαλάς, που στη μόστρα του ομπρός στην προκυμαία ήτανε ούλα εκείνα τα μαγαζιά, ξενοδοχεία, μπειραρίες, λέσκες, καφενεία, μα και τα κονσολάτα και τα τρανά αρχοντικά σπίτια Ρωμιών και Φραγκολεβαντίνων που ικάνανε τρανή τη Σμύρνη μας. «24 καφενεία και 4 μπειραρίες ήταν επάνω στο φρύδι της θάλασσας. Πρώτο και καλύτερο πλάγι από το τετράγωνο των ταχυδρομείων ήταν το καφενείο Βουδαπέστη και αμέσως παραδίπλα το καφενείο Ποσειδών. Αχ, αυτό το Κέ! Μήτε το πινέλο του καλύτερου ζωγράφου εν μπόρει να αποτυπώσει την αμορφάδα του. Ήταν απροτοπής, χωρίς να κινδυνεύεις να ξεχάσεις κάτι. Το ξενοδοχείο Κράιμερ, το καφενείο του Φώτη του Κλωναρίδη, το καφενείο Γαλάζιο, το καφέ Ντε Παρί, την πυραρία Αλάμπρα, το ξενοδοχείο Χουκ, τα ταχυδρομεία, το θέατρο της Σμύρνης, το Σινέ Ήμπης, το Σινέ Πατέ, τα κοσνολάτα των Ιταλιάνων και το Φραντζέζικο, την Αμερικάνικη Πρεσβεία, την Εθνική Τράπεζα, το Σπόρτι Κλουμ, τη Λέσκη των Κυνηγών και ένα σωρό άλλα ωραία μαγαζιά που στεκούταν ομπρός του και την Μπορντούρα και ιγναντεύανε το κόλπο. Το πιο αρχοντικό κομμάτι της προκυμαίας αρχίνευε από το Φασουλά και ήφθανε ίσα με το πλαγενό Μαχαλά Τσιμπέλα Βίστα. Σε αυτό το βορεινό τμήμα τσι βρισκόντουνα η αρχοντιά της Σμύρνης μας. Τα βραδινά γινούντος του Ιβεγγέρες. Στην τερμπεντέρισα Σμύρνη, μήτε το γέλιο ήλυψε ποτέ από το πρόσωπο των Ρωμιών, μήτε και η διασκέδαση αυτή η ζωή τους. Τη διασκέδαση και τα ζεύκια τα χαιρούν τους στε παρέα για με τις συγγενείς, για με τις οικογενειακοί τους φίλοι. Η βραδιά η κύλη ευχάριστα. Οι άντρες πίνανε τυρακί τους και παίζανε χαρτιά, ενώ οι γυναίκες μιλούσανε για τα φαγητά και τα γλυκίσματά τους και κάνανε και το αναγκαίο κουτσομπολιό. Θες αυτηρακή στην ευθυμία, θες αυτής κουβέντας στο ξεστράτημα, δεν αργούσε να λυθεί η γλώσσα και το τραγούδι ηλευτέρωνε τις καρδιές. Τότενες οι μελωδίες υπνίγανε την κάμαρη, βγαίνανε στις αυλές και κατηφορίζαν οι μακρόσυρτοι και παθιάρικοι αμανέδες που μπούκοναν τα σοκάκια και φτάνανε ίσα με του Κέ το ακροθαλάσσι.
Εδενά γινούντανε το μεγάλο νυφοπάζαρο τη πόλη, και η Σμυρνιά ξεδίπλωνε τη χάρη και τα σκέρτσα τη. Πουθενά στο ντουνιά, σ' Ανατολή και Δύση, δεν υμνήθηκε πιότερο η γυναικεία χάρη όσο στη Σμύρνη. Η Φραγκολεβαντίνη ήταν η αιτία που είκαμε την κοκέτα Σμυρνιά να είναι ένα ανάμεικτο κράμα τσιμωδάτης μεν Ευρωπαίας, που όμως κρατούσε ούλα τα νάζια και τα σκέρτσα της καμωματούς Ανατολίτισσας. Σμυρνιά μου βρε κι αμάν αμάν, Σμυρνιά μου το φακιόλι σου, Σμυρνιά μου το φακιόλι σου, μη το πολύ στραβώνεις, μη το πολύ στραβώνεις. Αγγίζεις το βρε αμάν αμάν, κι αγγίζεις το φρυδάκι σου, κι αγγίζεις το φρυδάκι σου, και μένα θανατώνεις, και μένα θανατώνεις. Σμυρνιά μου οχ κι αμάν αμάν, Σμυρνιά μου όταν στολίστης, Σμυρνιά μου όταν στολίστης, και βάλεις τα καλά σου, και βάλεις τα καλά σου. Τρελαίνεται η κόκκινια, τρελαίνεται η κόκκινια, με την περπατησιά σου, με την περπατησιά σου. Γεια σου Σμύρνη όμορφη. Γεια σου Μανώλη με το βιολάκι σου.
Γεια σου Χρήστο με το κανονάκι σου. Γεια σου και σένα Πέτρο. Σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πονώ για τα δικά σου μάτια. Πίνω και γελώ κι άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια.
το Παπασκάλα. Χωριό μικρό θαλασσινό, που είχε και μία σκάλα. Από αυτήν έλαβε το όνομα, το πάνε Παπασκάλα. Μια κρεμάλα στήσανε μπρος στο ακροθαλάσσι. Οι Τούρκοι, οι Χαρσίζιδες, φωτιά να τους εκάψει. Και απ' τη θελιά κρεμάσανε τον άμυρο παπά μας, που ήταν του τόπου σύμβουλο και η παρηγοριά μας. Το Παπασκάλα βρίσκονταν δυτικά του Κορδελιού, 20 λεπτά της ώρας από τον καροποίητο δρόμο. Ήταν ένα όμορφο παραλιακό χωριουδάκι με μια χαρακτηριστική μεγάλη ξύλινη σκάλα. Η παράδοση λέει πως γύρω στα 1870 ζούσε εκεί κοντά στο μόλο, ένας φτωχός παπάς που με τη μικρή του βάρκα προσπαθούσε να βγάλει τον άρτον των επιούσιων. Την περίοδο εκείνη, οι θερμόαιμοι Έλληνες, που δεν ανέχονταν την καταπίεση των Οσμανλίδων, έβγαιναν στην παρανομία κάνοντας κυρίως λαθρεμπόριο καπνού, που το μονοπόλιο του είχε μια γαλλική εταιρεία. Οι τσανταρμάδες του επανειλημμένα προσπαθούσαν να συλλάβουν τους καντραμπατζίδες και επειδή ήθελαν να κατηγορήσουν και να κρεμάσουν ένα σημαίνοντα ρωμιό, κατηγόρησαν τον παπά πως έκαμνε λαθρεμπόριο όπλων, εξόπλιζε τους καταπιεσμένους Ρωμιούς, έκρυβε στο σπίτι λαθρεμπόρους και όποια άλλη ψεύτικη κατηγορία θα οδηγούσε τον παπά στην κρεμάλα. Έτσι και βγήκε συνοπτικά καταδικαστική απόφαση για τον παπά, ο οποίος σαν τελευταίο διάβημα έστειλε αναφορά στο Σουλτάνο αναφέροντας τη σκευωρία των Ζαπτιέδων. Δυστυχώς οι Τούρκοι, αφού έτσι βόλευε στα σχέδιά τους, δίχως να σκοτιστούν για την αναφορά, άρον-άρον κρέμασαν τον παπά πάνω στην ξύλινη σκάλα μπροστά στα μάτια του 12χρονου γιού του, μισή ώρα πριν να έρθει η αθωωτική απόφαση του Σουλτάνου. Η ιστορία αυτή φυσικά συντάραξε το χωριό. Συνέδεσε άρρηκτα τη μνήμη του παπά με τη σκάλα και έτσι τον 19ο αιώνα το χωριό μετανομάστηκε του παπά η σκάλα. Κατά την απογραφή του 19, από τους 1.320 κατοίκους, οι 1.290 ήταν Έλληνες, οι 20 Ιταλοί και υπήρχαν και 3 οικογένειες τουρκοκριτικών. Τα κύρια επαγγέλματά τους ήταν ψαράδες και περιβολάριδες. Το ψαροχώρι αυτό με τα παστρεμένα κάτασπρα παραθαλάσσια σπιτάκια του, τις άπειρες κουρίτες στο λιμάνι του και τα απλωμένα στην παραλία δίχτυα, είχε ψαράδες που φημίζονταν για τη μαστοριά τους στην αλία της Τσιπούρας. Μάλιστα ήταν τόσο νόστιμες που τους έδωσαν το όνομα Παπαδιώτισες. Οι περισσότεροι όμως ασχολούνταν και με τα περιβόλια. Έφορος ο κάμπος. Έχινε δίπλα τα νερά του ο Έρμεος ποταμός, που γέμιζε την πεδιάδα πλούσια λάσπη και έκαμε τα πεπόνια του χωριού γλυκά και ονομαστά, όπως και όλα τα ζαρζαβατικά του. Εκεί λοιπόν οι Παπασκαλιώτες ή αλλιώς Παπαδιώτες είχαν ριζώσει και αυτοί στην έφορη γη, πρόσφυγες από την Πελοπόννησο, τη Χίο ή τη Μυτιλίνη. 220 σπίτια αριθμούσε το χωριό, χωρισμένα όμως σε 2 μαχαλάδες, τον πάνω και το κάτω, με σημάδι μεταξύ τους το μικρό πέτρινο γεφυράκι. Ο κάτω μαχαλάς ήταν ψαράδικος συνοικισμός. Τα σπίτια του διέγραφαν την ακτογραμμή και έφταναν ίσα με την εκκλησία που ήταν στο κέντρο του χωριού. Ο πάνω μαχαλάς ήταν τον περιβολάριδο. Ξεκινούσε από την εκκλησιά και έφτανε βόρεια ίσα με τις γραμμές του τρένου. Κατά μήκος της παραλίας ήταν ο μεγάλος εμπορικός δρόμος, ο Σαϊολού, όπου κυρίως δεμπετζίδες έφερναν τα αγαθά της Ανατολής. Πάνω στον παραλιακό δρόμο ήτανε 4 ταβέρνες, μερικά ψαροκαφενεδάκια και άλλα μικρομάγαζα. Οι ταβέρνες ονομαστές του Οθωνακιού, του Αμερικάνου, του Πιλάφα και του Μισελ, που ήταν ονομαστές για το καταπληκτικό του σούζο και τους ψαρομεζέδες τους. Έφερναν μάλιστα τακτικά παιχνιδιατόρους από την Σμύρνη και τα γλέντια των Παπασκαλιωτών έμεναν αξέχαστα. Η εκκλησία του χωριού ήταν αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και στο πανηγύρι της στις 6 Αυγούστου γέμιζε το χωριό με κόσμο από τη Σμύρνη, το Μπουρνόβα, το Κορδελιό και τα άλλα κοντινά χωριά. Στην περιουσία της εκκλησίας ανήκε ένα ψαροκαφενείο αλλά και 2 καΐκια που έκαναν τις μεταφορές των οποροκυπευτικών από την Παπασκάλα στη Σμύρνη. Το χωριό είχε νηπιαγωγείο,
80 περίπου παιδιά, αγόρια και κορίτσια, στεγάζονταν σε οίκημα μέσα στο περίβολο της εκκλησίας και μια από τις τελευταίες δασκάλες τους ήταν η κυρία Πατία. Είχε ακόμα εξατάξιο δημοτικό με 2 Έλληνες δασκάλους, αλλά μόνο για αγόρια, 95 περίπου στον αριθμό. Εξοχές της Σμύρνης μας είχανε χάρη, αλλά σαν του Κορδελιού το προάστιο δεν ήτανε κανένα. Το Κορδελιό έστηκε καρσί από τη Σμύρνη μας. Ρωμνίτσορ μπατζίδες ξεκινήσανε να φτιάχνουν εκεί τα εξοχικά και τις βίλες τους και σε λίγο κοντά σε αυτούς κολλήσανε και Φραγκολεβαντίνοι. Και επειδή ήτανε το πιο νέο χωριό, είχανε φτιάξει μπρος από το ήρεμο και χαροπό ακρογιάλι του τα μπινιαλίδικα και σικάτα σπίτια τους, όλο τέχνη και μεράκι. Είχανε και μια μακριά και πλατιά προκυμαία, σαν το ΚΕ. Οι Τούρκοι το λέγανε Καρσίγιακα, που σημαίνει απέναντι. Οι Ρωμνοί όμως το λέγανε για Κορδελιό, για Περαία, γιατί ήτανε πέρα, από την άλλη μεριά του κόλπου της Σμύρνης, Καρσίτης. Στα 1865 πέρασε ο Φραντζέζικος σιδερόδρομος της γραμμής του Κασαμπά. Το Καραβαπόρ ξεκινούσε από το σταθμό του Μπασμαχανέ και ήθελε 20 λεπτά για να φτάσει στο Κορδελιό. Άμα όμως ήθελες να ταξιδέψεις χωρίς έγνοιες από το τσαφ-τσουφ και το στριμοξίδι στο τρένο, μπορούσες να πάρεις ένα από τα 3 βαποράκια από το σωλήμανο του ΚΕ, εκεί καλέ, στο πράσινο φάρο, στο κουμερκάκι, στο πασαπόρτιντε,
και σε μισή ώρα απούντο ήθελε να σε βγάλει στη βαπορόσκαλα του χωριού. Από το 1874 που άρχισε η συγκοινωνία με τα βαποράκια, άρχισε και το ξεπέταγμα του χωριού. Τότε τράνεψε και έγινε γνωστός Ανατολή και Δύση. Εξών από τη βαπορόσκαλα είχε άλλες δυο σκάλες στο κορδελιό μας. Τη σκάλα του Μπελεδιέ και τη σκάλα του Μπελόμ. Από αυτές γινούτανε το εμπόριο και η θαλάσσια συγκοινωνία με τη Σμύρνη. Άμα έβγαινες από το βαποράκι, ομπρός από τη βαπορόσκαλα ένα πανόραμα άνοιγε μπρός σου. Η μεγάλη πλατεία, το Τσαρσί όπως το λέγανε, από εκεί όπου άρχιζε ο πιο τρανός δρόμος του χωριού, που τραβούσε καρσί και σε έβγαζε ίσα με το σιδεροδρομικό σταθμό. Αριστερά όπως έβγαινες από το βαποράκι ήτανε του Αρμάου τα μπάνια. Από εκεί άρχιζε ένας μεγάλος πλατής δρόμος και σε πήγαινε καρσί το Παπασκάλα. Άμα πήγαινες δεξιά από τη βαπορόσκαλα, το γωνιακό μαγαζί ήτανε το εστιατόριο Ιωνία. Παραδίπλα ήταν ο καφενές του Αρμένη Αρντίν και παραδίπλα η ελληνική λέσχη Άβρα που οι Ρωμνοί τη λέγανε κλουμπ. Και τι δεν είχε. Είχε θέατρο, σινεμά, μπιλιάρδα, γήπεδο, πατινάζ, μπουφέ κλπ. Απ' τη διπλή μαρμάρινη σκάλα έβγαινε σε μια πελώρια βεράντα με θέα στον Τενίζη. Ο πάνω όροφος ήταν ξενοδοχείο, ενώ κάτω υπήρχε η μπειραρία του Κλωναρίδη. Αλλά και τα σπίτια ήταν από μόνα τους μια ζωγραφιά. Τα πλουσιόσπιτα πάνω στο φρύδι της προκυμαίας ήταν διόροφα και είχαν τζαμλίκια στα μπαλκόνια τους, ενώ ήταν περιτριγυρισμένα με μπαχτσέδες και για σελίδικους λουλουδιασμένους κήπους. Τρεις ορθόδοξες εκκλησίες είχαν το χωριό. Της Αγίας Άννας, που ήταν και ο Μητροπολιτικός Ναός, του Άι Γιάννη και της Αγίας Μαρίνας. Στο κορδελιό οι Ρωμνοί πρόγονοί μας φτιάξανε και 4 σχολεία. Ένα αρεναγωγείο, ένα παρθεναγωγείο και 2 νηπιαγωγεία. Τα επαγγέλματα των κατοίκων του χωριού ήταν κυρίως αστικά και αυτό γιατί η πλειοψηφία των κατοίκων είχε μαγαζιά στη Σμύρνη και καθημερινά πηγαινορχότανε με τα παποράκια. Πάνω στην προκυμαία, εκτός από τα μπάνια του Αρμάου, ήταν και τα μπάνια του Μωμόντι και τα μπάνια του Ζαφύρι. Όλα είχαν κλειστές με σανίδια μπανιέρες για να μην βλέπουν οι άντρες τις γυναίκες όταν έκαναν μπάνιο. Τι να πρωτοπώ για τους ζωκαφενέδες. Πρώτος και καλύτερος, ο καφενές του Αρμέν Φιλίπ. Μετά του Νταΐ. Ύστερης του Αργίτη. Πιο πέρα του Βασιλάκη και πλάι σε αυτόν του Χαραλάμπη. Και κοντά στη σκάλα του Μπελόμ ήταν ο καφενές του Μισελ, που είχε τους πιο εκλεκτούς μεζέδες. Κάθε βράδυ, αφού καταβρέχανε το δρόμο, αραδιάζαν τα τραπεζάκια μπρος στο κροθαλάσσι και προσφέρανε στην πελατεία τους ρακί με τα ορεκτικά της, καθώς και τα ολόφρεσκα ψάρια. Σαν ανάβανε δε οι λάμπες λούξ των καφενέδων, το κορδελιό έμοιαζε με τη Σμύρνη μας το βράδυ. Το σεριάνι των κορδελιώτισσων γινούταν καθημερινά το κεντί. Απ' τις 6 το απόγευμα σουλατσάριζαν πάνω στο κεντρικό δρόμο στη μεγάλη πλατεία οι Ρωμιές δεσποσίνες, όλο σκέρτσο και νάζι. Έλεγε δε ο ποιητής για αυτές. Εδώ ποζάρουν μες στο φως τα πλούτη και τα λούσα. Η μαυρομάτα, η ξανθιά και η καστανομαλούσα. Εδώ λαλούν τα φλάουτα και το βιολί του Αρμένη. Εδώ την κορδελιώτισσα θα δεις την πενεμένη. Thank you.
χορεύεται. Στο γαλανό βάθος του γραφικού κόλπου της Σμύρνης, πάνω σχεδόν στην κορφή ενός λόφου, οι Ρωμνοί είχαν στήσει το ωραιότερο χωριό που βρίσκονταν στα προάστια της Σμύρνης μας. Μπουρνόβα το λέγανε και ήταν φημισμένο για δυο δώρα που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο. Τα όμορφα κορίτσια του και τα ευωδιαστά λουλούδια. Από τη Σμύρνη πήγαινε ο κόσμος με το καραβαπόρι. Έτσι λέγανε το σιδερόδρομο. 20 λεπτά διαδρομή ήτανε δεν ήτανε. Πρώτα μολάριζες πίσω σου το κεντίδι της Μυρναίκης Προκυμαίας και έπαιρνες την Μπουλεβάρ, τη Λεωφόρο, από το πιο ακριανό εργατομαχαλά της Σμύρνης που τον λέγανε Νταραγάτσι. Αριστερά, καθώς η τραβούσε ο σιδερόδρομος, είκανε δυο στάσεις. Ο πρώτος σταθμός ήταν του Χαλκά Μπουνάρ και ο δεύτερος του Μερσινλή. Ο κάθε σταθμός ήτανε και ένα χωριό. Και τα δυο χωριά Ρωμνοί τα φτιάξανε και ήταν περιτριγυρισμένα από εξοχικά μαγαζάκια. Ύστερης άρχιζε η ύπαιθρος. Έμοιαζε με γη της Επαγγελίας.
Φτάνοντας στο χωριό, ελαιώνες καταπράσινοι με γέρι και σκουφάλες μαρτυρούσαν την αγάπη του Ρωμιού στο δέντρο σύμβολο της ειρήνης. Γαλακτωμένες σικές, τσαγαλιές, ροδακινιές, απιδιές, ροδιές και άλλα οποροφόρα ανθοβολούσανε στις εξοχές του χωριού. Σαν ήμπαινε στον Μπουρνόβα, δεν υγρικούσε σαν ήτονε χωριό η πολιτεία. 15.000 ψυχές ζούσανε τότε. Οι μισοί από αυτούς ήταν Ρωμνοί και οι αποδέλυποι Τούρκοι, Αρμένιδες, Οβραίοι και Εγγλέζοι. Εκιδά είχαν χτίσει τις βίλες τους οι αριστοκράτες Εγγλέζοι, που κάνανε τον τόπο να μοιάζει με τη Λόντρα. Μήτε στην πρωτεύουσα της Αγγλίας δεν θα έβρισκες τέτοια αρχοντιά. Βίλες ονειρεμένες, σπαρμένες εδώ και εκεί. Μέσα σε περβόλια, σε δασίλια και σε ανθόνες ανάπαυαν το μάτι και αγαλίαζαν την ψυχή. Βεράντες με τζάμια πολύχρωμα, σπίτια χωμένα μέσα στο τσάμι και το έλατο. Φτιάχναν ένα ζωγραφικό πίνακα απερίγραπτης ομορφιάς. Ρέματα με γάργαρα πεντακάθαρα νερά και μια ησυχία ανακουφιστική που τη χρωμάτιζε το μονότονο τετέρισμα των τζιτζικιών τις ζεστές καλοκαιριάτικες μέρες. Η ρωμαϊκή κοινότητα ήταν η πιο τρανή. Τρεις εκκλησιές υπήρχαν στο χωριό. Είχαμε το δικό μας μουχτάρι και τρία σχολιά. Σε αυτά μαθαίνανε γράμματα τα ρωμνάκια, που ήταν το πιο μεγάλο όπλο για να κερδίσουμε με την εξυπνάδα μας τον Τούρκο αφέντη. Σε ένα δροσάτο μέρος στο κέντρο σχεδόν του χωριού υπήρχε ένα αλόνι. Εκεί δά Ρωμνοί και Ρωμνιοπούλες χορεύανε τις μεγάλες εθνικές γιορτές του φουμισμένους μπάλους. Η ομορφιά του Μπουρνόβα ήταν τέτοια που ο Βαλής της Μύρνης, ο σατράπης Ραχμή Μπέης, εκεί είχε φτιάξει την έπαυλή του. Μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό, κάθε απόγευμα γίνονταν το σουλάτσο των κοριτσιών. Κόρες όμορφες, με αναστήματα κυπαρισένια, με μέσες δαχτυλιδένιες, με μάγουλα τριανταφυλένια και μάτια μυγδαλωτά, με μπουρμάδες πλεγμένες και ρηγμένες μπρος από τους αλαβάστρινους λαιμούς τους, τονίζανε τη γοητεία τους. Αυτά τους τα χαρακτηριστικά ήταν εκείνα που φτιάξαν το περίφημο τραγούδι της Μπουρνοβαλιάς. Η μπουρζουαρία του τρόπου φρόντισε και έφτιαξε θέατρο, κινηματογράφο και λέσχες. Και τράνεψε ο Μπουρνόβας και γέννηκε σε όλο τον κόσμο γνωστός. Παλαιά Φώκαια. Η Παλαιά Φώκαια βρίσκεται βορειοδυτικά της Σμύρνης, στον μυχό του Φωκαϊκού κόλπου, έχοντας μπροστά της μια συστάδα νησιών.
Το κοντινότερο από αυτά βρίσκεται στην Μπούκα του Φωκαϊκού κόλπου και είναι το μικρό νησί Ιωαϊ Γιώργης. Ιδρύθηκε τον 8ο π.Χ. αιώνα από Ίωνες Απίκους που ξεκίνησαν από την Φωκίδα. Για την ονομασία της Φώκαιας αναπτύχθηκαν δύο θεωρίες. Σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία, η πόλη οφείλει το όνομά της στα πολλά κοπάδια από φώκες που ενδυμούσαν στον Φωκαϊκό κόλπο καθώς και στις σπηλιές των ηφαιστειογενών νησιών της. Την εκδοχή αυτή ενισχύει το γεγονός ότι σε ένα από τα μπαμπάλια νομίσματα της πολυθρύλητης πόλης, το Φωκαϊκό Στατήρα, απεικονίζονταν μια φώκια. Συνταυτισμένο με τη θεωρία αυτή είναι και το μνημείο της πόλης, όπου αποτυπώνονται παράσταση των θαλάσσιων θηλαστικών. Η δεύτερη θεωρία λέει ότι η πόλη πήρε το όνομά της από τους επίκους της Φωκίδας, που μετανάστευσαν εκεί τον 8ο με 9ο π.Χ. αιώνα, όταν ίδρυσαν την Παλαιά Φώκια. Το έδαφος της Παλαιάς Φώκιας ήταν πετρώδες και άγωνο. Έτσι, για τους γεωργούς κατοίκους της δεν υπήρχαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις για το βιοπορισμό τους, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να στραφούνε προς τη θάλασσα. Τολμηροί θαλασσοπόροι πρώτοι οικιστές, αξιοποιώντας την έφυτη πατρογονική τους ροπή προς το υγρό στοιχείο, εφήβραν ένα είδος πλοίου, τυπεντικόντορο, που έγινε το όχημα για να αλώσουν όλη τη Μεσόγειο. Στη Γαλλία, τη Μασσαλία, το Μονακό, την Όλβια στην Ιταλία, στην Ισπανία τη Μενάκη, το Κάλιαρι και την μοναδική στον Ελίσποντο τη Λάμψακο. Σε 9.000 ανέρχονταν οι κάτοικοι της Παλαιάς Φώκαιας, από τους οποίους οι 7.5 ήταν Έλληνες, οι 1.500 Τούρκοι και ελάχιστοι Εβραίοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων ήταν γεωργοί και ασχολούνταν κυρίως με την αμπελουργία. Το δεύτερο κατά σειρά επάγγελμα των Φωκιανών ήταν οι αλικές, με το πρωτοποριακό σύστημα της διπλής απόσταξης. Επίσης υπήρχαν αρκετοί ναυτικοί και αλίες, ενώ ονομαστοί ήταν οι κτηνοτρόφοι που στάνιζαν τα ζωντανά τους στο βουνό των Μαντριών. Βαθιά θρησκευόμενοι οι κάτοικοι έκτισαν περικαλείς ναούς για την τέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Ο ναός της Αγίας Ειρήνης με τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας, τοποθετημένη στο ξυλόγλαπτο σκαλιστό τέμπλο, ενώ στο περίβολο του ναού υπήρχε αγίασμα της Αγίας Αναστασίας και του Αγίου Νικολάου. Στη Παλαιά Φώκια υπήρχαν ακόμα αρεναγωγείο στο Μικρό Γυαλό, παρθεναγωγείο στον περίβολο της Αγίας Ειρήνης και νηπιαγωγείο. Από 40 μίλια ο Μερακλής γνωρίζεται από 40 μίλια. Βάλει τα μάτια χαμηλά, τα λόγια του είναι λίγα. Βάλει τα μάτια χαμηλά, τα λόγια του είναι λίγα. Βγαίνει καπνός, βγαίνει φωτιά, βγαίνει καραντουμάνι. Βγαίνει καπνός, βγαίνει φωτιά, βγαίνει καραντουμάνι. Και μέσα από τα στήθια του όλο τον κόσμο πιάνει. Και μέσα από τα στήθια του τον κόσμο να πικρανεί.
κλείσω άνθρωπος, πονήμα δεν το λέει. Ο Μερακλής ο άνθρωπος, πονήμα δεν το λέει. Μια τραγουδάει ρε ψεύτη ντουνιά, μέσα η καρδιά του κλαίει. Μια τραγουδάει ρε ψεύτη ντουνιά, μέσα η καρδιά του κλαίει. Ποιος δεν είναι Μερακλής, του μένει να πεθάνει. Όποιος δεν είναι Μερακλής, του μένει να πεθάνει. Γιατί σε τούτο το δουνιά, άδικα τόπο πιάνει. Σε τούτο τον ντουνιά, άδικα τόπο πιάνει. Αντρέας Μπαμπουκίδης. Ήτανε Μάης του 1919 που έμπαινε ελευθερωτής ο στρατός μας στη Σμύρνη και έκαμε το ωραιότερο όνειρο στους προγόνους μας. Τη λευτεριά τους, ύστερα από 500 χρόνια σκλαβιάς. Τα Ρωμνάκια κατεβήκανε στο κέτο στο λίμανο για να δουν τα μεγάλα βαπόρια που φέρνανε το λευτερωτή στρατό μας. Μιλιούνια ήταν ο Ρωμνιόκοσμος που ξεχύθηκε σαν χήμαρος στο ακροθαλάσσι για να υποδεχτεί τους ήρωες στρατιώτες μας. Η χαρά της λευτεριάς έβαλε λες φτερά στους Ρωμιούς και πετάξανε οι άμυροι με τα φτερά της ψηλότερα από τις κορφές των βουνών. Ψηλότερα και από τα σύγνεφα. Δεν προκάνανε να περάσουνε 3,5 χρόνια και τη λευτεριά, όπως τους την έστειλε ένα ζέφυρος, έτσι τη συφούνιασε ένας αγέρας. Λίβα σωστός ήτανε, που έβγαζε φλόγες της κόλασης από τα στέρνα του. 26 Αυγούστου στα 1922 ήτανε η τελευταία από τις έμορφες εκείνες μέρες που είδωσε ο Θεός για τους Ρωμιούς της Μικρασίας. Πρωί στις 27 Αυγούστου ήμπανε οι Τούρκοι στη Σμύρνη. Μια ομάδα από την τζεταρία του Τσιόρ Πεχλιβάν απάνω στα Λόγατα, με γυμνά τα κατακόκκινα από το αίμα σπαθιά τους, ήρθαν από τα βορεινά της Σμύρνης μας. Μπροστά ο Πεχλιβάνης και ξοπίσω οι τσέτες του. Οι Τουρκαλάδες και οι Οβροί πανηγυρίζανε και καμαρώνανε σαν γύφτικα σκεπάρνια. Οι Ρωμνοί της Σμύρνης μαζοχτήκανε μέσα στα κονάκια τους και κλειδαμπαρώσανε τις πορτάρες. Όσοι όμως ήρθαν από τα βαθιά της Μικρασίας και ψάχνανε αμπάγιο λιμάνι στην Γιαούρισσα πόλη, απόμειναν να περιμένουνε τη σωτηρία τους πάνω στο ντουσεμέ της Προκυμαίας, εκεί, στο Κέ. Αυτοί νιώσανε πρώτοι πάνω στη σάρκα τους την ακονισμένη πάλα και το γιντέκι των Τουρκαλάδων. Από το μεσημέρι και μετά αρχίσανε το πλιάτσικο και τα φωνικά. Ο Χάρος βγήκε παγανιά και ζητούσε σάρκα για να χορτάσει. Καμιά πόρτα δεν αντιστεκότανε στην ορμή των αναμικιόριδων. Με μπαλτάδες, ρόπαλα και με τους υποκόπανους από τα όπλα τους γκρεμίζανε την πασιά και μπαίνανε μέσα στα σπίτια. Σαν πέρασε το τριήμερο της διορίας που τους έδωσε ο Κεμάλης, με εντολή του βάνανε μπουρλότο, να μην απομείνει τίποτε από τους Ρωμαίικους και τους Αρμένικους μαχαλάδες. Ήξερε ο Πονηρός ότι και το 14 που γέννηκε ο πρώτος διωγμός, οι Ρωμνοί σαν γυρίσανε 5 χρόνια αργότερα στα 1919 στη Μικρασία, βρήκανε τα κονάκια τους και εγκατασταθήκανε σε αυτά. Γι' αυτό και διέταξε να βάλουνε φωτιά, για να μην βρούνε οι δικοί μας τίποτε, αν μια μέρα το έφερνε ο Πανάγαθος να γυρίσουνε πίσω στις πατρίδες τους. Ήταν Τετάρτη απόγευμα. Τότε βάλανε οι Τούρκοι το γιαγκίνι και μέσα σε λίγα λεπτά
λαμπάδια σοντουνιάς. Η φλόγα χόρταγη ήτρεχε να συναγωνιστεί το Τούρκο στην αναλγησία. Το ένστικτο ερπετό κρυμμένο στα βάθη της ύπαρξης ανεβαίνει και προστάζει. Ο σώζον εαυτόν, σωθεί το. Είναι η ώρα που ο άνθρωπος γίνεται κραυγή φόβου. Έτσι έγινε και με τον υπεράσπιστο πλήθος. Το άγριο φωνικό που επακολούθησε δεν μπορεί να περιγραφεί. Χιλιάδες γυναικόπαιδα, άντρες νέοι και γέροι βρήκανε μαρτυρικό θάνατο από το σπαθί των Τούρκων που κατακρεουργούσε αθώες υπάρξεις. Έπεφτε η μάνα και το παιδί δεν στέκονταν να τη σηκώσει. Πέθαινε το παιδί και δεν προλάβαινε η μάνα να το νεκροφιλήσει. Οι τσέτες και ο τακτικός του τουρκικός στρατός, σαν νέος προκρούστης, πετσόκοβε τις σάρκες του έθνους μας. Η θάλασσα δεν ήταν πια εμπόδιο. Χιλιάδες άνθρωποι έπεφταν και πνίγονταν. Τα κορμιά σκέπαζαν τα νερά σαν να ήταν μόλος. Καΐκια βούλιαζαν ή ανατρέπονταν από το υπερβολικό ανθρώπινο φορτίο που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ανέβει σε αυτά και να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στη ζωή. Σπαραχτικές οι κραυγές των γυναικόπαιδων έσχιζαν την οχλοβοή στο λιμάνι της Σμύρνης, εκλιπαρώντας για μια θεσούλα στο μόνο μέσο σωτηρίας, που ήταν οι βάρκες και τα μεγάλα καράβια. Οι δρόμοι γέμιζαν και αδειάζανε και ξαναγέμιζαν. Νέοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά, μωρά ποδοπατούνταν, στριμώχνονταν, λιποθυμούσαν, ξεψυχούσαν. Τους τρέλαιναν οι χατζάρες, οι ξυφολόχες και οι σφαίρες των τσέτιδων. Η καρδιά τους, σαν τρομαγμένο πουλί, δεν ξέρει πια που να κρυφτεί. Ο τρόμος, έναν ελέητο συνέστημα, που άδραξε στα νύχια του κείνο το τρομαγμένο πλήθος και το αλάλιασε. Ο τρόμος επικρατούσε παντού. Ο τρόμος. Όποια γλώσσα κι αν μιλάς, δεν θα βρεις λόγια για να τον περιγράψεις. Και μέσα στον τρόμο, φλόγες, φλόγες αιματόχρωμες, φλόγες κίτρινες, φλόγες μαύρες, φλόγες παμφάγες κατασπαράζουν την όμορφη πρωτεύουσα της Ιωνίας. Παντού επικρατεί φωτιά και μαχαίρι, Τούρκοι και χαλασμός. Παντού τα δάκρυα και το αίμα σχηματίζουν ποτάμια και τρέχουν, τρέχουν με την ψυχή στο στόμα για να σωθούν. Τρέχουν και δεν έχουν πού να κρυφθούν. Δεν υπάρχει γωνιά. Δεν υπάρχει κρυψώνα που να μην τη βρει το μίσος, το φωνικό μαχαίρι ή ο εμπριστής δαυλός. Και μέσα σε εκείνη την κόλαση, οι ζωντανοί ζηλεύουν τους πεθαμένους. Κρύβονται στις εκκλησιές, όπου οι Τούρκοι μπαίνουν και τους φάζουν. Κρύβονται στα νεκροταφεία, όπου ανοίγουν τους τάφους και κρύβονται δίπλα στους πεθαμένους. Οι Τούρκοι όμως φθάνουν και εκεί και σφάζουν, σφάζουν, σφάζουν ασταμάτητα. Γυναίκες από το τρόμο γεννούν προώρα αθώα μελοθάνατα βρέφη που η λόχη και το μαχαίρι τα περιμένει. Βιάζουν παρθένες, βιάζουν γυναίκες δίπλα στους άντρες τους, κορίτσια δίπλα στους γονιούς τους. Και οι σφαγοί συνεχίζονταν αμήλικτα και άγρια και οι νεκροί δεν ανέρχονταν σε εκατοντάδες ή μυριάδες, αλλά σε εκατοντάδες χιλιάδες. Όσοι κατάφεραν να σωθούν, μπήκαν στις κουρίτες τους και ξεκίνησαν το ταξίδι τους, που ήξεραν όμως ότι δεν θα είχε ποτέ γυρισμό. Γιαϊδες καπνό, γιαϊδες φωτιά, γιαϊδες κενά βγαίνει απ' την καρδούλα.
όλο τον κόσμο καβεί. Βάστα να μη ραΐσεις κι αν είσαι κιά κι αν είσαι κιά πόση δέρω το της προσφυγιάς ήταν όλοι όσοι ήρθανε και φτιάξανε τούτον εδώ τον τόπο. Τους χόρεψε για τα καλά η ζωή. Παλέψανε με νύχια και με δόντια να ξαναναστήσουν εδώ τις ζωές τους. Να χορτάσουν την πείνα της φαμίλιας τους. Μα όσα χρόνια και περάσανε, δεν διάβηκε μήτε μια μέρα που να μην πάνε ο νους πατρίδες. Μέσα τους, σαν την παραχωμένη φωτιά, κρυβόκυγε η ελπίδα του γυρισμού. Τα χρόνια όμως κατρακυλούσαν το ένα πίσω από το άλλο. Και το όνειρο της επιστροφής στη γη που τους γέννησε, όλο και ξεμάκραινε. Πίσω. Έτσι καταποδιαστά, ο ένας πίσω από τον άλλον, μας άφηναν χρόνους. Μα δεν έφευγαν μόνοι τους. Έπαιρναν μαζί τις θύμησές τους, την ιστορία, τα έθιμα, τις παραδόσεις τους, τις ίδιες τις πατρίδες τους. Και εμείς, με τον κάθε χαμό τους, γινόμασταν ολοένα και φτωχότεροι.
Οι μνήμες ορφάνευαν πια και μαζί τους ξεθόριαζαν για βάς και οι ίδιες πατρίδες. Γι' αυτό θέλησα σήμερα να βγω και να ομολογήσω ό,τι άκουσα, ό,τι έμαθα από αυτούς. Έτσι, σαν ένα μνημόσυνο για τις ψυχούλες τους, που έφυγαν με το πικρό παράπονο στα χείλη. Μαζί με το παράπονο μας δώκανε και μια ευχή να μην ξεχάσουμε τις πατρίδες τους. Γιατί τίποτε δεν πεθαίνει άμα δεν ξεχαστεί. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε αγέρα στη μνήμη τους. Ένα βιολί γλυκά λαλεί, λαλεί σαν να ειδώνει, κι ο πόνος πούχος στην καρδιά ποτέ του δεν μερώνει. Εικόνες από το 22 φρουμάζουν στο μυαλό μου, σαν διπλοπόδι κάθομαι μπροστά από το γυαλό. Θυμούμαι τον ξεριζωμό, τη φρίκη, τη σφαγή, όλα του κόσμου τ' άδικα που πάθαν οι Ρωμιοί. Ο μπρος μου τρέχει βιαστικά ένα τρεχαντηράκι. Αυτό με κάνει και ξεχνώ πως είμαι προσφυγάκι. Πατρίδα μου θυμάμαι κι όλο κλαίγω. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, έμαθα και πέσω ούτη στο καφέ αμά. Όχι αμά. Παίζω ταξιμάκι μέρα κλώνα, η πατρίδα μου θυμάμαι κι όλο νιώνω. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, έμαθα και πέσω ούτη στο καφέ. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, έμαθα και πέσω ούτη στο καφέ αμά. Πότε φτώχεια,